Τα νεύρα, οι ουρές και οι πολύωρες καθυστερήσεις στους κόμβους της ταλαιπωρίας ήρθαν για να μείνουν, καθώς μετά από μία ακόμα σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή της τροχέας, κατοίκων της περιοχής και υπηρεσιών, ο σχεδιασμός προχωρά χωρίς μεγάλες αλλαγές. Με την παραδοχή πάντα ότι ο κόμβος Αϊγιάννη αποτελεί ένα δύσκολο και προβληματικό σημείο της πόλης. Αν γκουγκλάρουμε τις λέξεις Αϊγιάννης Κωστός, θα δούμε από το 2012 και μέχρι και σήμερα ότι υπάρχει τεράστιο κυκλοφοριακός φόρτος στην περιοχή, με τα προβλήματα να είναι αυτά που και σήμερα συναντάμε. Οι δικές μας προτάσεις είναι σταθερές. Ή θα αφήσουν τα πράγματα όπως ήταν πριν, μα έτσι κι αλλιώς πάλι παράνομα στρίβαμε, συνεχίζουμε παράνομα και στρίβουμε με τη νέα καθοδήγηση και βλέποντας και κάνοντας. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά όταν δεν υπήρχαν καθόλου κολονάκια το χάος που επικρατούσε στη συγκεκριμένη οδό, οχήματα να διασχίζουν κάθετα την οδό με αποτέλεσμα να έχουμε και πολλά τροχαία ατυχήματα. Στη διάρκεια της σύσκεψης απορρίφθηκε τελικά το ενδεχόμενο κατάργησης του προσωρινού κόμβου στο ύψος της εκκλησίας του Αϊγιάννη Χωστού και αποφασίστηκε να αποτραπεί η κίνηση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων προς τις οδούς Μάνου Κατράκη και Ειρήνης και Φιλίας. Στο να δίνεται η δυνατότητα διπλής κίνησης, δύο λωρίδων κυκλοφορίας εκεί από τον κόμβο τη διασταύρωση της Φινικιάς Μαλάδων να έρχονται δύο προς τα εδώ, να απαγορευτεί η αναστροφή σε οχήματα κάτω άνω των 3,5 τόνων από τους κόμβους αυτούς, αλλά να πηγαίνουν στο βιολογικό. Τι θα δημιουργηθεί στο δεύτερο κόμβο, γιατί δεν είδα εγώ διαπλάτηση να γίνει ώστε να καλύψει το κομμάτι που έτσι το περιμένουμε, γιατί ουσιαστικά η λύση είναι πως θα κινηθούν τα μεγάλα αυτοκίνητα και όχι τα γιοταχή. Ταυτόχρονα προχωρούν κανονικά σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι εργασίες διαμόρφωσης νέου προσωρινού κόμβου στο ύψος της τροφής προς Φινικιά που θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες. Τέλος του μήνα, αρχές του Οκτώβρη, να γίνει και το κυκλικό στο δίχαλο εκεί στη διασταύρωση της οδού Ειρήνης και Φιλίας με τον δρόμο της Φινικιάς. Να γίνει το κυκλικό εκεί πέρα, θεωρούμε ότι θα επιλύσει τα μεγάλα προβλήματα που παρουσιάζονται ακόμα και σήμερα. Και αυτοί που έρχονται από το Γιώφυρο και θέλουν να πάνε προς Κορακοβούνι, να πάνε προς περιοχές νότια του υφιστάμενου δρόμου, και αυτοί θα χρησιμοποιούν τον δεύτερο αυτό κόμβο νόμιμα. Η εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού και των επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και η απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης, έχει οδηγήσει σε ένα χρόνιο και άλυτο πρόβλημα, με τους κατοίκους να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις.